Λοιπόν, έχουμε μαζί μας και θα τον καλημερίσουμε τον κύριο Βασίλη Τριτλυράκη. Καλημέρα σας, τον αντιπρόεδρο της ΕΕ. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Αναστασιάδη. Καλημέρα κύριε Βασιλόπουλε. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Λίγο να κουβεντιάσουμε, κύριε Τριτλυράκη, με την τιτάνια προσπάθεια του κυρίου Χατζόπουλου, τη δική σας, όλων των ανθρώπων της ομάδας. Και θα πιάσουμε και λίγο το αγωνιστικό, καθώς σιγά σιγά, αν και έχουμε ακόμα μέρες, πλησιάζει η μέρα που θα δούμε το νέο ΠΑΟΚ. Υπάρχει περιέργεια και υπάρχει και η προσμονή και η ελπίδα ότι θα δούμε κάτι καλύτερο σε σχέση με πέρυσι, που ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά, με πολλή ατυχία, με τραυματισμούς και με λάθη φυσικά, τα οποία τα έχει παραδεχτεί και ο Θανάσης Χατζόπουλος. Δεν ξέρω πού θέλετε να ξεκινήσουμε. Από τα διαρκείας. Από όπου σας αρέσει, από όπου θέλετε. Λοιπόν, μιας και έχουμε πολλές εβδομάδες ακόμα για να δούμε τον ΠΑΟΚ στο παρκέ, πέρα από τα φιλικά. Είναι στον αέρα τα εισιτήρια διαρκείας, εδώ και μία εβδομάδα. Τη Δευτέρα συμπληρώνεται μία ακριβώς εβδομάδα. Η κίνηση τις πρώτες πέντε μέρες στο παλατάκι. Η κίνηση τις πρώτες πέντε μέρες είναι καλή, έχει μια πολύ καλή ροή. Τηρωμένων των αναλογιών ότι λείπει και ο κόσμος ακόμα διακοπές, τώρα είναι αυτή η εβδομάδα που γυρίζουν οι περισσότεροι. Και είναι και τέλος του μήνα μετά από διακοπές. Αυτή τη στιγμή είμαστε γύρω στα 150 εισιτήρια. Το καλό είναι ότι έχουμε πολλές ανανεώσεις από τα ακριβά διαρκείας. Δηλαδή από ό,τι φαίνεται στα lounge θα είμαστε sold out. Στα gold θα είμαστε όπως και πέρυσι περίπου στο 70%. Και στα silver και εκεί προσμονούμε κάτι αντίστοιχο, να είναι γύρω στα 60-70%, ίσως και 80%. Έχει πολύ κόσμο δηλαδή που έχει τη διάθεση να βοηθήσει μέσω του εισιτηρίου διαρκείας, του ακριβότερου, γιατί το ίδιο βλέπεις, είτε κάθεσαι από το silver, είτε κάθεσαι από απέναντι τα white, είτε από τα black, το ίδιο θέαμα βλέπεις. Απλά είναι ένας τρόπος για να βοηθήσει ο κόσμος. Δεν θέλουν πολλοί να μπουν στην αύξηση με το κεφάλαιο, σου λέει θα πάρουν αδιαρκείας για να μπορούν να έρχομαι και, και από κοντά να βλέπω την ομάδα μου. Ήταν πολύ άσχημο, κύριε Τριτλυράκη, για όλους σας και για την ομάδα γενικότερα, ότι πέρσι δεν μπόρεσε η ομάδα να εξαργυρώσει την πολύ καλή προπέρσινη σεζόν, γιατί έπεσε πάνω στο διαχωρισμό των φιλάθλων και νομίζω ότι θα έπαιρνε περισσότερα η ομάδα και από τα διαρκείας αλλά και από τα απλά εισιτήρια σε όλη τη σεζόν, τουλάχιστον στο ξεκίνημα. Ακριβώς. Μέχρι να έρθει έτσι η κατάρρευση της ομάδας. Ήταν κρίμα για την ομάδα που δεν μπόρεσε να το εισπράξει αυτό. Ναι, και σκεφτείτε ότι είχαμε δώσει περίπου 2.000 διαρκείας, αλλά δυστυχώς ο κόσμος δεν μπορούσε να έρθει, δεν ερχόταν. Δηλαδή είχε κόσμο που παρόλα αυτά βοήθησε πάλι. Δηλαδή πιστεύω αναλογικά γύρω στα 500-600 άτομα πιθανόν να πήραν εισιτήριο διαρκείας μόνο και μόνο για να βοηθήσουν και δεν ήρθαν και στο γήπεδο. Γιατί δεν μπορούσαν να έρθουν λόγω του πιστοποιητικού εμβολιασμού. Μακάρι να μπορέσουμε φέτος που δεν υπάρχουν περιορισμοί, κανένας περιορισμός, να έρθουν όλοι, όσο περισσότεροι μπορούν, για να δουν την ομάδα από κοντά. Φέτος τους χρειαζόμαστε πιο πολύ από κάθε χρονιά. Νομίζω ότι αυτή η τρίτη σεζόν που θα διανύσουμε εμείς είναι και η πιο κρίσιμη για μας. Γιατί είναι μια σεζόν η οποία οικονομικά είμαστε πολύ δύσκολα. Τα λέει καθημερινά και ο Θανάσης Χατζόπουλος, τα έχω πει και εγώ. Έχουν πληρωθεί πολλά εκατομμύρια σε χρέη. Δεν υπάρχει κανένας απλήρωτος, δεν έχουμε αφήσει καμία υποχρέωση, καμία εκκρεμότητα σε κανέναν και πρέπει να συνεχίσουμε να πληρώνουμε τις ρυθμίσεις προς το δημόσιο και αυτό είναι ένας βραχνάς πολύ μεγάλος. Αν είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε τα χρήματα που έχουμε σε έσοδα και να τα έχουμε αντίστοιχα σε έξοδα χωρίς να έχουμε δημόσιο, θα βλέπαμε μια ομάδα πολύ πιο δυνατή. Με το budget που έχουμε προσπαθήσαμε να κάνουμε μια ομάδα αθλητική που να δίνει όλα στο παρκέ. Είναι νεαρά παιδιά που θα τρέξουν, είναι φιλόδοξοι, δεν έχουμε μεγάλους παίκτες σε ηλικία πριν του αρχηγού μας. Οπότε πιστεύουμε ότι θα δούμε κάτι πιο ωραίο φέτος. Παρότι ο πρόεδρος είπε ο ίδιος ότι μπορεί να έχουμε και θέμα με την άδειά μας, γιατί τα χρήματα, το στοίχημα και άλλα έσοδα που δεν ήρθανε δεν του άφησαν να πληρώσει τα περσινά, όχι χρέη, τα έξοδα της περσινής κρίσης, εκ των πραγμάτων ήταν βέβαιο και το έκανε ο ίδιος, δεν άφησε την ομάδα να κρέμεται, τα πλήρωσε. Ακριβώς. Από ό,τι ξέρω κατέθεσε φάκελο απόλυτα έτσι. Και φάκελος κατατέθηκε, είναι απόλυτα έτοιμος, δεν έχουμε καμία εκκρεμότητα, είναι σίγουροι, είναι δεδομένοι θα πάρουμε την άδεια. Πληρώθηκαν 200.000 ευρώ τον Αύγουστο, φανταστείτε την πιο νεκρή μας περίοδο, δηλαδή με μηδέν έσοδα, πληρώσαμε 200.000 ευρώ, από τα οποία τα 130.000 ήταν στο δημόσιο. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δηλαδή, αυτό είναι και αυτό που έχουμε κάθε μήνα να γκομαχάμε, να πληρώνουμε. Αν είχαμε μια βοήθεια, είναι μεγάλο το άγχος. Σκεφτείτε, δηλαδή, αλλιώς είναι να δουλεύεις με 50-60 το μήνα και αλλιώς είναι να δουλεύεις με 200. Πού θα τα βρεις. Αυτό είναι το πρόβλημα. Έγινε η υπέρβαση, έκανε και ο Θανάσης την υπέρβαση, έκανε και ο φίλος μας ο Αντώνης ο Τσαλόπουλος, βοήθησε και αυτός.
που είναι πάντα δίπλα μας, η Ματέκο συνεχίζει δίπλα μας για ακόμη μια χρονιά, μας βοήθησε και αυτός. Και ο κόσμος θα βοηθήσει τώρα με τα διαρκείας, πιστεύω ότι θα τα ξεπεράσουμε όλα. Κώστα. Ναι. Το ρόστερ έχει κλείσει. Ναι, το ρόστερ έχει κλείσει. Τώρα και με την προσθήκη του Σαλούστρου έκλεισε πλέον. Έχουμε 14 παίκτες μαζί με τους δύο μικρούς. Μάλιστα. Άρα αυτό που ήταν να γίνει αγωνιστικά έγινε. Τώρα αυτό που πρέπει να γίνει είναι Λυκογιάννης και παίκτες, τεχνική ηγεσία και παίκτες να δομήσουν ένα σχήμα ανταγωνιστικό που θα το χαιρόμαστε, θα το χαίρεται ο κόσμος στο παρκέ. Την πρώτη εβδομάδα τα πρώτα μηνύματα που είδα από τις προπονήσεις βλέπω είναι παιδιά τα οποία έχουν πολύ κίνητρο. Και οι ξένοι και οι Έλληνες, όλα τα παιδιά έχουν μια πολύ καλή, πολύ ωραία ατμόσφαιρα, μια οικογενειακή ατμόσφαιρα, δηλαδή είναι κάτι που βλέπαμε την πρώτη χρονιά. Θα μου πεις είναι νωρίς ακόμα, είναι η πρώτη εβδομάδα, αλλά και από την πρώτη εβδομάδα το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα. Φαίνεται αν υπάρχει χημεία ή όχι στην ομάδα. Είναι παιδιά με κίνητρο που τρέχουν ασταμάτητα, δηλαδή τους βλέπεις από την προετοιμασία ότι αυτό που μπορούν να το δώσουν είμαι σίγουρος θα το δώσουν 110%. Και εμείς αυτό θέλουμε, δεν ζητάμε κάτι παραπάνω. Δεν πήραμε τον Μάικλ Τζόρνταν, γιατί είχαμε τη δυνατότητα να πάρουμε κάτι τέτοιο. Θέλουμε αυτούς που θα πάρουμε, θέλουμε αυτούς που θα πάρουμε να δίνουν το 110%, το 120% ό,τι μπορούν. Υποθέτω ότι βασικός στόχος σας ήταν να δημιουργηθεί μια ομάδα καλύτερη από την περσινή, πιο αγωνιστική, πιο ανταγωνιστική, πιο αποτελεσματική. Δηλαδή να φτάσετε κατά κάποιο τρόπο την προπέρσινη χρονιά. Ακριβώς. Μάλιστα. Με το μικρότερο δυνατό μπάτζετ. Από τη συμμετοχή του... Καλά, αυτό είναι... πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Ότι όπως είπατε, αν υπήρχαν αν τα χρήματα που πληρώνει ο ΠΑΟΚ από παλαιότερες αμαρτίες, για να μην το ξεχνάμε, σε δημόσια ταμεία, είτε λέγονται φορεία, είτε λέγεται ΙΚΑ, είτε οτιδήποτε άλλο, θα έκανε μια πανίσχυρη ομάδα αν, είχατε στη διάθεσή σας τα χρήματα αυτά. Από την συμμετοχή στην αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου, είστε ικανοποιημένοι? Η συμμετοχή στην νέα αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου τηρωμένων των αναλογιών για καλοκαίρι ήταν καλή. Έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή γύρω στους 70.000. Βέβαια είναι λογικό αυτή τη στιγμή που ξεκίνησαν τα εισιτήρια διαρχίας να σταματήσει ο κόσμος να βάλει στην αύξηση και να βάλει την πρώτη του προτεραιότητα που είναι να δει την ομάδα από κοντά. Θα την αφήσουμε όμως ανοιχτή και μετά τα διαρχίας. Και ο λόγος είναι ότι μπορεί να βρεθεί κάποιος επιχειρηματίας, μπορεί να ο κόσμος να έχει τη δυνατότητα, που είναι δύσκολος ο χειμώνας που έρχεται, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί κάποιος να πει: εγώ θα βάζω 20 ευρώ το χειμώνα, τόσα το μήνα, τόσα μου περισσεύουν. Θα τα βάζει. Οπότε θα την αφήσουμε ανοιχτή, να υπάρχει και μακάρι να καταφέρουμε να φτάσουμε σε ένα ποσό που να βοηθήσει περισσότερο την ομάδα. Αλλά ο πρώτος στόχος αυτή τη στιγμή είναι τα διαρκείας. Και υπάρχουν τέτοιοι φίλοι του ΠΑΟΚ και του Τηλεράκη, δηλαδή που πάνε στην τράπεζα κάθε εβδομάδα, κάθε 15ήμερο και βάζουν 20, 30, 40 ευρώ. Δηλαδή είναι εκπληκτικό. Έχει πολύ κόσμο που όποτε πληρώνεται, όποτε παίρνει το μισθό του. Έχει πολύ κόσμο που όποτε πληρώνεται, όποτε παίρνει το μισθό του, τέλος του μήνα θα βάλει 10 ευρώ. 10 ευρώ. Ό,τι μπορεί, ό,τι τον περισσεύει τον καθένα. Ένα φρέντο τόσο που θα πάει να πιει ένα Σαββατοκύριακο ή θα πάει να παίξει ξέρω εγώ κάτι, θα πει δεν θα τα δώσω εκεί. Έχει πολύ κόσμο τέτοιο. Και βέβαια έχει και κόσμο, έχει άγνωστους παοξίδες μεγάλους που βάζουν σημαντικά ποσά. Και είναι και ανώνυμοι. Δηλαδή, εμείς τους γνωρίζουμε, γιατί έπρεπε να τους γνωρίζουμε όλη τη διαδικασία της αύξησης, αλλά ο κόσμος δεν τους ξέρει. Από την Αθήνα έχουμε χαρακτηριστικά έναν κύριο, ο οποίος έχει συμμετέχει στην αύξηση του κεφαλαίου με μεγάλα ποσά. Από την Αλεξανδρούπολη, άλλον ένα κύριο, ο οποίος και εκείνος έχει συμμετέχει δύο φορές και στις δύο αυξήσεις με πολύ μεγάλα ποσά. Μιλάω για ποσά, δηλαδή, μιλάω για χιλιάδες ευρώ. Έτσι, για... Ναι. Όχι, δεν θέλουν. Θέλουν ανώνυμοι. Θέλουν ανώνυμοι, ναι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ξέρετε. Αυτό δείχνει, εμάς μας δίνει πολύ κουράγιο και ο επώνυμος και ο ανώνυμος μας δίνουν κουράγιο όλοι. Γιατί σου λέει συνέχισε, εδώ είμαι εγώ. Μας στέλνουν και μηνύματα, μας στέλνουν και γράμματα στον πρόεδρο. Ότι πρόεδρε συνέχισε, εμείς θα σε βοηθήσουμε ό,τι και να κάνεις. Είναι σημαντικό. Ο κόσμος την αγαπάει την προσπάθεια που κάνουμε. Εμείς έχουμε κάνει λάθη στο αγωνιστικό πέρυσι πολλά και ο κόσμος πάντα κοιτάζει το αγωνιστικό κακά τα ψέματα. Αλλά ο κόσμος δεν είναι χάζος, ξέρει να κρίνει. Βλέπει ότι και λάθη να κάνεις από τη στιγμή που κάνεις όλα τα υπόλοιπα σωστά, κάποια στιγμή θα έρθουν και επιτυχίες. Καλά, εντάξει τώρα, το λάθος είναι κάτι σχετικό, δηλαδή χρειάζεται και τύχη. Και πέρσι ο ΠΑΟΚ, ακριβώς, ΠΑΟΚ δεν είχε την τύχη με το μέρος του. Σε κάποιες επιλογές σίγουρα και σε κάποια αποτελέσματα επίσης σίγουρα. Δεν λέω ότι ήταν η ομάδα καλή, και... αλλά δηλαδή χάθηκαν παιχνίδια στον πόντο που ενδεχομένως άλλαζαν την ροή, είχε ατυχία στις επιλογές. Εντάξει, ξέρουμε και συμπληρώνω
Κώστα, υπήρχε και αποδεκατισμός τώρα παιχτών, όχι του Πιτσιρικά, του Γκρίφιν, του Λόβ, και ξανά μετά ο Γκρίφιν τραυματίες και ξανά ο Κάρτερ τελείωσε η καριέρα του και ξανά ο Λόβ. Πραγματικά δηλαδή χτύπησε η ατυχία με τους τραυματισμούς τους πυλώνες του ΠΑΟΚ ουσιαστικά, δηλαδή τους παίχτες που ο coach έλεγε ότι αυτή θα είναι η βάση μου και γύρω γύρω οι υπόλοιποι. Ήταν όλο το έργο άσχημο πέρσι. Να ρωτήσω ποιος είναι ο στόχος. Υπάρχει κάποιος στόχος για τον αριθμό προσδοκούμενος, αριθμός πώλησης στη διάρκεια της φετινής προαγωνιστικής περίοδου? Θέλουμε να ξεπεράσουμε κατά πολύ τις 2.000 που είχαμε πέρυσι. Τώρα άμα φτάσουμε στο μαγικό νούμερο 4.000 θα είναι το ιδανικό σενάριο, αλλά είναι πολύ δύσκολο, το καταλαβαίνουμε. Αλλά θέλουμε να το ξεπεράσουμε και πιστεύουμε ότι υπάρχει δυνατότητα να το ξεπεράσουμε. Ήδη πολλοί σύνδεσμοι άρχισαν να βγάζουν ανακοινώσεις στήριξης για μαζική αγορά διαρκείας. Πλέον σύνδεσμοι δεν υπάρχουν, υπάρχουν οι φίλοι εν πάση περιπτώσει, αλλά όμως δείχνουν ότι έχουν τη διάθεση. Και αυτό θα τους δώσει κίνητρο στον κόσμο να μαζευτούν πολλοί, να γίνουμε χιλιάδες εν πάση περιπτώσει, να μην είμαστε μετρημένοι στα δάχτυλα. Και επειδή υπάρχει κόσμος πολλής, έχει κόσμο πολύ ο ΠΑΟΚ, πιστεύουμε ότι θα έρθει. Αυτή την εντύπωση έχουμε. Mm. Και έχουμε και όλα τα μηνύματα θετικά. Mm. Κύριε Τιτλυράκη, στον τομέα, μισό λεπτό λίγο στρίγω να ρωτήσω το σκεπτικό μου. Στον τομέα των χορηγιών, πώς κινείστε σε σχέση με... Στον τομέα των χορηγιών είμαστε στην πιο δύσκολη χρονιά, γιατί δεν έχουμε πλέον τον χορηγό που είχαμε πέρυσι στη φανέλα, τον κεντρικό χορηγό, ο οποίος αδυνατούσε να συνεχίσει φέτος, αν και είχαμε ένα συμβόλαιο με δικαίωμα προτίμησης, αλλά δυστυχώς αδυνατούσε να συνεχίσει. Δεν υπάρχουν εταιρείες που να μπορούν να υποστηρίξουν φανέλες πλέον. Απ' την άλλη δεν θέλουμε να δώσουμε και για πολύ λίγα χρήματα την κεντρική φανέλα, γιατί όλα τα υπόλοιπα τα έχουμε κλεισμένα πάλι. Οπότε χρειαζόμαστε, ψάχνουμε κεντρικό χορηγό. Δυστυχώς δεν έχουμε τη βοήθεια του κράτους όπως έχουν όλες οι ομάδες στην Αθήνα, που βλέπεις ότι έχουν εταιρείες οι οποίες είναι κατά κάποιο τρόπο κρατικές ή με επιρροή κρατική. Και προσπαθούμε μόνοι μας με χίλια και με νύχια και με δόντια να τα καταφέρουμε. Ευτυχώς έχουμε δίπλα μας τον Αντώνη τον Τζαλόπουλο. Δεν έχετε τη βοήθεια του κράτους, μάλιστα. Όχι, καθόλου. Ναι. Εντυπωσιακό. Ναι, ναι. Ναι. Εντυπωσιακό. Που μας στέρισε και 400.000 ευρώ το κράτος φέτος. Ναι. Ναι, από το στοίχημα λέτε. Ναι, ναι. Αυτά τα 400.000 ευρώ ήταν το 1 πέμπτο του όλης της εταιρείας. Τα 2 εκατομμύρια δηλαδή που έχει η εταιρεία, τα 400.000 ήταν το 1 πέμπτο. Μας στέρισαν τα 400.000, τα οποία ήταν υπογεγραμμένα με υπουργική απόφαση. Αυτά τα είχαμε τα χρήματα φέτος. Πιστέψτε με ότι και δεν θα βγάζαμε τόσο δύσκολο καλοκαίρι και πιθανόν να κάναμε και λίγο καλύτερες επιλογές. Μπορεί βέβαια οι επιλογές είναι σχετικό. Δεν πάνε να πει επειδή θα ξοδέψει 100.000 παραπάνω σε παίκτες θα είναι και οι καλύτεροι παίκτες. Μπορεί αυτοί που πήρες να είναι όντως καλύτεροι. Αλλά θα είχαμε μια άνεση, εν πάση περιπτώσει, περισσότερη. Κύριε Τιτλυράκη, επειδή με τον κύριο Θανάση Κατζόπουλο συνδέεστε και με βαθιά φιλία και φαντάζομαι δεν υπάρχει μέρα που να μην μιλήσετε μια-δυο ώρες, ξέρω εγώ, τηλεφωνικά από κοντά, πάτε και στο γήπεδο. Καταρχήν είμαστε κάθε μέρα 3-4 ώρες μαζί στο Παλατάκι, κάθε μέρα. 365 μέρες το χρόνο. Πλην 2-3 μέρες που λείπει ο καθένας μας. Έχετε κάνει κάποια φορά κουβέντα του στυλ ότι ρε Θανάση, ρε Βασίλη, τι κάνουμε σε αυτό το πρωτάθλημα, ας πούμε, που πραγματικά, αν τα καταγράψουμε, το τι κάνει κάθε ομάδα, τι φέσια αφήνουν, ποιοι μεγαλομέτωχοι είναι εξαφανισμένοι, ποιες ομάδες δεν ξέρουμε ποιος εισέχει, αν εδρεύουν στο Κιλκής και παίζουν στην Αλεξανδρούπολη, ενώ το αφημείνει από τη Σαμοθράκη, σας πιάνει καμιά φορά αυτή η κουβέντα, είστε προσιλωμένοι στο να κάνετε τον ΠΑΟΚ όπως πρέπει να είναι, να μην έχει χρέη και να δείτε μετά πώς θα συνεχίσετε? Γιατί η κουβέντα αυτή έχει γίνει πολλές φορές. Και βλέπεις και την αδικία που αυτό και λέει ο κόσμος, εσύ μόνοι που πληρώνετε, όλοι οι άλλοι δεν πληρώνουν και παίζουν και παίρνουν και άδειες, τα κάνουν όλα. Ναι, αλλά όλοι οι άλλοι κατά καιρούς ρισκάρουν με την ομάδα το να πέσει κατηγορία. Εμείς δεν θέλουμε να ρισκάρουμε κάτι και πιστεύω κανένας ΠΑΟΚΣ δεν έχει πέσει ποτέ ο ΠΑΟΚ κατηγορία σε κανένα άθλημα. Είναι δυνατόν να τα αφήσουμε να πέσει? Αυτός είναι και ο λόγος. Δηλαδή, πάμε στη λογική των άλλων, ότι ξέρεις, δεν πειράζει, έχεις και 20 μπαν, ασχοστάς και στο δημόσιο, ασχοστάς παντού και κάποια στιγμή θα βρεθεί. Και άμα δεν βρεθεί, τι γίνεται? Τώρα αυτό είναι δηλαδή, από τη στιγμή που ανέλαβε ο Θανάσης λέει, εγώ θέλω να το ξεχρεώσω. Πας η θυσία, το ξεχρεώσω. Μόλις το ξεχρεώσω, μακάρι να έρθει ένας άνθρωπος και είναι και αλλιώς. Όταν έχεις ένα καθαρό μαγαζί, το μοσχοπουλάς. Έρχεται ένας άνθρωπος, τα λεφτά που βάζει μπαίνουν όλα στην εταιρεία. Δεν μπαίνουν στο δημόσιο.
μπαίνουν στην ομάδα. Τα βλέπεις κατευθείαν. Βλέπεις παίκτες. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Να καθαρίσει η ομάδα, να μην χρωστάμε σε κανέναν και να έρθει ένας άνθρωπος πιο δυνατός από τον Θανάση Χατζόπουλο και να πει: παίρνω την ομάδα και βάζω και 3 εκατομμύρια το χρόνο και κάνω μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό. Εντάξει, βρήκαμε τώρα νοικοκύριδες και λέμε να μην πληρώνουν το δημόσιο, να πληρώνουν την ομάδα. Θα ήταν πολύ ωραίο ο ΠΑΟΚ να διεκδικεί το πρωτάθλημα στο μπάσκετ, αλλά πώς θα γίνει αυτό όταν κληρονομήσατε 4 εκατομμύρια ευρώ χρέη? Πώς θα πληρωθούν, δηλαδή, από πού θα πληρωθούν? 7-200. Αν αφαιρέσει τα 2-200 που είναι τη οικογένεια Σαββίδη, 5 εκατομμύρια. Από τα οποία έχουμε πληρώσει τα 2-900. Μας βαθμωμένοι είναι περίπου 2-100. Μας το είπατε και την προηγούμενη φορά. Και ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Αν αυτά τα 2 και πόσα ξεπληρώσατε? 2-900 έχουμε ξεπληρώσει και απομένουν αυτή τη στιγμή περίπου 2-100. Ας φανταστεί κάποιος από τα 2.900 το ένα να πέφτε στην ομάδα για 3 χρόνια. Έτσι ακριβώς. Σε μια διετία σε COVID, Κώστα. Ναι, χωρίς έσοδα. Ναι, άμα είχαμε και τα έσοδα από τον κόσμο, αν είχαμε, δεν το συζητάμε, θα ήμασταν ακόμα καλύτερα. Βέβαια είχαμε τη βοήθεια του κόσμου, έτσι βοήθησε πάρα πολύ ο κόσμος και οι οργανωμένοι όλοι βοήθησαν στην άψη του κεφαλαίου. Αυτό να μην το ξεχνάμε. Έτσι και η οικογένεια Σαββίδη βοήθησε. Δηλαδή από αυτά εδώ τα 2.900 τουλάχιστον 1 εκατομμύριο ήταν από τον κόσμο και από τον κύριο Σαββίδη. Αλλά και τα υπόλοιπα ήταν από την προσπάθεια τη δικιά μας, από τα πρώτα απ' όλα από τα χρήματα που έχει βάλει ο Θανάσης, τα οποία πήγαν όλα σε χρέη. Και θέλουμε μια βοήθεια ακόμα. Δεν είναι ωραίο να ζητάς βοήθεια. Καλός ή κακός, είναι άσχημο πράγμα, αλλά δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ο μόνος τρόπος είναι να συνεχίσουμε όλοι μαζί. Αυτό είναι και το μότο μας, όλοι μαζί. Ξεκάθαρα. Ένα σχόλιο, κλειδιλιράκι, αν θέλετε, ως ποδοσφαιρόφιλος που είστε. Δεν ξέρω αν σιγά σιγά η αγάπη σας για τον μπάσκετ μεγαλώνει έναντι του ποδοσφαίρου ή δεν το διαχωρίζετε. Αλλά εντάξει. Όχι, δεν το διαχωρίζω. Για μένα, όπου και να κερδίζει ο ΠΑΟΚ, είναι ΠΑΟΚ. Θα κερδίζει και στο γυναικείο χάντμπολ. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι μας στεναχωρηθήκαμε όλοι. Έτσι. Δηλαδή, αυτή η πίκρα του αποκλεισμού από μια ομάδα από τη Βουλγαρία, θεωρώ ότι δεν ήταν. Όλοι είναι στεναχωρημένοι. Από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Και από τον πρώτο πάντα μέχρι τον τελευταίο. Mm-hmm. Τώρα, οι αιτίες και είναι πολλές. Τις γνωρίζετε καλύτερα από μένα. Μακάρι να καταφέρουν τουλάχιστον να κάνουν μια αξιόλογη πορεία στο πρωτάθλημα. Να μην κυνηγάμε δηλαδή τους άλλους και να κυνηγάνε οι άλλοι εμάς. Είναι μια ομάδα καινούργια από ό,τι βλέπω, η οποία θέλει πολλή δουλειά για να στρώσει. Πιθανό να θέλει και κανένα δύο προσθήκες, ακόμα πιο έμπειρους παίκτες. Mm-hmm. Έχει δρόμο το ποδόσφαιρο. Αλλά δεν πρέπει να σταυρώνουμε και τον κύριο Σαββίδη, έτσι, γιατί διαβάζω κατά καιρούς κάτι σχόλια που διάφοροι λένε. Μην ξεχνάνε την προσπάθεια που έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος και τα χρήματα που έχει βάλει για τον ΠΑΟΚ. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάει κανένας μας. Καλώς ή κακώς όλοι το αγωνιστικό κοιτάμε και ακόμα και στο μπάσκετ δηλαδή το ίδιο πράγμα βλέπει ο κόσμος, αλλά να μην ξεχνάμε πού μπορεί να ήμασταν. Αυτό πρέπει να βλέπουμε. Και πού μας πήγε. Ήρθε ένας άνθρωπος σε 10 χρόνια και μας πήγε, μας ξανάφερε τη χαμένη περηφάνεια. Πήραμε τίτλους, πήραμε πρωταθλήματα, πήραμε πράγματα τα οποία άλλοι έχουν 50 χρόνια και δεν τα έχουν δει ποτέ. Αυτό να μην το ξεχνάει ο κόσμος. Θα κάνει λίγη υπομονή. Και βρισκόμαστε λίγες μέρες του να δούμε τα σχέδια της νέας Τούμπας. Δηλαδή πραγματικά λίγες μέρες. Να έχουμε μια εικόνα που μπορεί να είναι η νέα Τούμπα. Ακριβώς. Πιστεύω και αυτό θα δώσει τον κόσμο ένα κίνητρο έτσι να ξαναγυρίσει λίγο στο ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε. Κύριε Τηλιράκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι και καλό Σαββατοκύριακο. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Καλή δύναμη και εσείς. Γεια σας.